σε διάφορες μόνο παροχές, σαν ένα οργανισμό φιλανθρωπίας και πρόνοιας για μια εξωτερική μόνο αγάπη, ενδιαφέρον για τον κόσμο, αποκόπτοντας την Εκκλησία από την πηγή της ζωής της, που είναι η κοινωνία της με τον Θεό. Είναι ο χωροχρόνος της επιγής βασιλείας του Θεού η Θεία Λατρεία, όπου τα φοβερά τελεσιουργείται. Η Θεία Λατρεία, με κέντρο τη Θεία Λειτουργία, γίνεται αφετηρία ώστε όλη η ζωή μας να γίνει λειτουργία. Και σε αυτό βέβαια χρειάζεται και η δική μας βία, η κατά Θεόν βία, να έχουμε τη μνήμη του Θεού, να προσευχόμαστε με την ευλογημένη αυτή ωραιότατη προσευχούλα του Ιησού Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον με τον αμαρτωλόν και εκτός του Ιερού Ναού, στην εκτός του Ιερού Ναού ζωή μας. Ώστε ο νους να μην χωρίζεται από τον Θεό ή δυνατόν ποτέ, ακόμη και την ώρα του φαγητού μας, την ώρα της εργασίας ή ακόμη και της αναπαύσεως. Κατά το πατερικό, η καρδιά μου, πώς το λέει, εγώ καθεύδω και η καρδιά μου αγρυπνεί. Έχουμε γνωρίσει τέτοιες ψυχές που και την ώρα της αναπαύσεως δεν χάνουμε την κοινωνία του Θεού. Στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας νικέται, είπαμε, ο αντιθέος διάβολος και καταλύεται η δύναμή του. Η λατρεία είναι ένας τρόπος ζωής παρά πρακτική, αφού εμπνέεται μέσα από την ζωή, την κοινωνία, την άμεση με τον Χριστό. Μέσα στις ιερές ακολουθίες εκφράζουμε όλη την αγαπητική μας αφιέρωση στο Θεό, που είναι δοξολογική, είναι ευγνωμοσύνης, ευχαριστίας. Γι' αυτό και το κέντρο της λατρείας μας, η Θεία Λειτουργία, λέγεται και Θεία Ευχαριστία, όπου γίνεται η ανακάλυψη των κεκριμένων μας. Έρχεται ίσως με ένα μοναδικό τρόπο ο άνθρωπος απέναντι του εαυτού του στη Θεία Λατρεία. Μορφώνεται, βλέπει σαν σε καθρέφτη τον εαυτό του, σε ένα στυλπνό, άγιο, καθαρό καθρέφτη στη Θεία Λατρεία, τον εαυτό του και ανακαλύπτει τα κεκριμένα του. Και αποφασίζει
τον αγώνα για την εξυγίανση, την ανασυγκρότηση της βούλησής του και του νόου του, με στόχο να φτάσει την ευλογημένη απάθεια, την κατά Θεόν, με την καταχάριν ένωση του με το Θεό. Και το μεγάλο αυτό λοιπόν που προσφέρει η λειτουργική ζωή, η λειτουργική ακολουθία, είναι ότι μοιεί τον άνθρωπο σε αυτόν τον χώρο όπου όλα αυτά τα μεγάλα μπορούν να πραγματοποιηθούν. Και αυτός ο χώρος είναι ο ίδιος ο Χριστός. Είδαμε ότι η κοσμική ζωή είναι σαν μια εικονική πραγματικότητα. Η αληθινή ζωή πραγματική είναι η ζωή της Θείας Λατρείας. Και ο κόσμος που δεν γνωρίζει τη Θεία Λατρεία και δεν μετέχει σε αυτήν, παραμένει ανέραστος και διψασμένος. Αφού, όπως είπε ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, «Η των ανθρώπων ψυχών δίψα, απείρω δείτε την ως ύδατος». Έχει ανάγκη από ένα άπειρο, αστήρευτο νερό για να ξεδιψάσει η δίψα των ανθρωπίνων ψυχών. Και ο Χριστός που είναι το κατάλημα των ανθρωπίνων ερώτων και η τρυφή, η απόλαυση των λογισμών, είναι αυτή, δίνει αυτό το ύδωρτο ζών, όπως είπαμε, όπως γνωρίζουμε και από το Ιερό Ευαγγέλιο που είπε στην Σαμαρίτη και σε όλους εμάς. Ο χρόνος γίνεται ο ιστορικός, αυτός χρόνος που διαρχόμαστε, μέσα στη Θεία Λατρεία γίνεται ο χρόνος της Εκκλησίας, μεταμορφωμένος πλέον. Και γνωρίζουμε αυτά τα σήμερα που τελούνται, που διαδραματίζονται, που μας μεταφέρουν αυτή τη μεταμόρφωση του χρόνου. Σήμερον γεννάται εκ Παρθένου, σήμερον σταυρούται και τα λοιπά, τα σήμερον της Εκκλησίας, που είναι ένας μεταμορφωμένος χρόνος, όχι αυτός ο χρόνος που περνούμε, αφού στον χρόνο αυτό της Θείας Λατρείας είναι ο Χριστός, ο δημιουργός και του χρόνου των αιώνων. Άρα και οι αιώνες, ο χρόνος της λειτουργικής ζωής Εκκλησίας είναι εν Χριστώ μεταμορφωμένος. Και εμείς οι ταπεινοί μετέχουμε σε αυτόν τον χρόνο, στο μεταμορφωμένο χρόνο της Εκκλησίας. Γίνεται ο νέος χρόνος πλέον. Τα αρχαία παρήλθεν ιδού τα πάντα γέγονε κενά, με αλφαγιώτα. Τώρα πια στην λειτουργική ζωή της Εκκλησίας και με την εμπειρία της κοινωνίας του Θεού, στη ζωή των πιστών διαφορετικά χειριζόμαστε την δομή και την ωφελημότητα του χρόνου. Προγραμματίζουμε και οργανώνουμε λοιπόν τη ζωή μας, τα σχέδιά μας, τις δραστηριότητες μας για το μέλλον, σε σχέση πάντα με το λειτουργικό πρόγραμμα της Εκκλησίας. Οι λειτουργικές συνάντησεις της Εκκλησίας μας γίνονται το κέντρο ελέγχου και επιρροής της ζωής και του χρόνου μας. Και γι' αυτό δεν μπορούμε να διαφορούμε, εάν θέλουμε να είμαστε με τον Χριστό και να χαιρόμαστε τις Άγιες, ας πούμε, εορτές της πίστεώς μας, δεν μπορούμε να διαφορούμε για το λειτουργικό πρόγραμμα της Εκκλησίας μας και να οργανώνουμε τον χρόνο μας κοσμικά, όπως θέλουμε εμείς. Τα Χριστούγεννα, το Πάσχα, θα είμαστε έτσι, θα οργανώνουμε τον χρόνο μας, ώστε να χαρούμε τις μεγάλες αυτές Άγιες ημέρες. Στη λειτουργία, έλεγε ο μακαριστός Άγιος Γέροντας Σοφρόνιος, του Αγίου Όρους και του Έσεξ, ζώμεν συγχρόνως ως εν συνόλου και το φθαρτόν της γήινης ημών υπάρξεως και την πρόγευση της Βασιλείας. Το ήθος της Θείας Λατρείας είναι κυρίως ήθος μετανοίας, ταπεινώσεως. Είναι και θυσιαστικό, αγαπητικό. Είναι και ευχαριστιακό. Όλα αυτά είναι μαζί. Και επειδή και η μετάνοια είναι το κέντρο της ζωής μας, κατεξοχήν είναι ήθος μετανοίας η Θεία Λατρεία. Και μετέχοντες στην Θεία Λατρεία, πολιαζόμαστε και εμείς αυτό το Άγιο ήθος της μετανοίας, που είναι το παν, είναι η πεμπτουσία της εν Χριστώ ζωής. Γι' αυτό και δοξολογούμε, ευγνωμονούμε, υμνούμε τον αγαπήσαντα εμάς Κύριο, ο οποίος μας έβαλε σε αυτόν τον χωροχρόνο της Βασιλείας του Επηγής, για να πορευόμαστε ορθόδοξα προς την αγάπη Του. Από την αρχική πρώτη κοινωνία των πρώτων χριστιανών μέχρι τις ημέρες μας είναι
φοβερά εκπληκτικό πόσο αδιάσπαστη συνέχεια υπάρχει σε αυτή την Θεία Λατρεία, όπου η ίδια η εμπειρία φανερώνεται ανά τους αιώνες, μέσα στους Αγίους. Το ίδιο είδος αυτό εκφράζεται με τις ευχαριστιακές συνάξεις της Εκκλησίας μας. Και γι' αυτό νιώθουμε μια ασφάλεια. Δεν είμαστε εμείς που αυτοσχεδιάζουμε στην Εκκλησία, στη ζωή μας, αλλά πορευόμαστε επόμενοι της Αγίας Πατράς. Με μεγάλη υπόθεση αυτό. Μεγάλη σιγουριά, ασφάλεια. Και εμείς οι ευτελείς νιώθουμε ασφαλείς. Ερχόμαστε λοιπόν στη σημερινή ενότητα. Η πορεία μας μέσω της Θείας Λατρείας προς τον αγιασμό μας. Μέσα από τη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας συντελείται στην κάθε καλόβουλη και ευλαβή ψυχή μία μεταμόρφωση. Ο χριστιανός που δεν έχει μάθει να αγωνίζεται με ευλαβή παραμονή και συμμετοχή στις ιερές ακολουθίες, στην αρχή δεν κατανοεί πολλά πράγματα από τον σκοπό και την ωφέλεια και το ήθος της Θείας Λατρείας. Αφού σχεδόν τα πάντα στην κοσμική ζωή είναι εκ διαμέτρου αντίθετα μετά της λειτουργικής ζωής της Εκκλησίας. Είπαμε και χθες ότι, και το ξαναείπαμε σήμερα, ότι είναι σαν μια εικονική πραγματικότητα η ζωή στον κόσμο, μακριά από τον Θεό, μακριά από την Εκκλησία. Όλα είναι αντισταυρικά στην κοσμική ζωή. Δεν υπάρχει ο Σταυρός του Χριστού. Δεν υπάρχει αυτή η ευλογία του Τιμίου Σταυρού. Ο κόσμος αγνοεί ότι είμαστε σε μια εξορία πλέον με την ανυπακοή μας από το θέλημα του Θεού. Και γι' αυτό έχουμε έναν κανόνα. Μας δόθηκε την ώρα που μετά την ανυπακοή μας βγήκαμε από τον παράδεισο της τρυφής. Και ο κανόνας αυτός είναι ότι στον κόσμο αυτό, στη ζωή μας αυτή, θα έχουμε πόνο. Και ο πόνος σημαίνει κόπος. Αλλά ευλογημένος κόπος όταν είσαι με τον Χριστό, όταν είσαι στον πόνο, στον κόπο της μετανοίας. Οι αδελφοί μας έξω από την Εκκλησία, στον κόσμο, μακριά από το Θεό, κουράζονται και αυτοί, κοπιάζουν πολύ, πονούν πολύ. Αλλά τις πιο πολλές φορές αυτός ο πόνος δεν είναι λυτρωτικός. Γιατί λείπει ο Σταυρός του Χριστού. Δεν αποδέχονται την αγάπη του Θεού. Και γι' αυτό μένει ανώριμος ο άνθρωπος. Μη εκμεταλλευόμενος τον κόπο κατά Θεόν. Βέβαια σιγά σιγά, αν υπάρχει η δεκτικότητα στην ψυχή του, μπορεί και αναδρομικά να του δώσει ο Θεός τη χάρη του για τους κόπους που έχει κάνει στη ζωή. Εμείς όμως ξέρουμε ότι μέσα στο σταυρικό, γι' αυτό και αναστάσιμο κόπο της Εκκλησίας μας, μεταμορφώνεται η ψυχή. Λοιπόν, επειδή είναι λοιπόν εκ διαμέτρου αντίθετα όλα τα πράγματα του κόσμου με την Εκκλησία, η ψυχή που θέλει να αρχίσει μια σταυροαναστάσιμη ζωή μέσα στη Θεία Λατρεία, όλα τα βρίσκει ξένα στην αρχή και δυσκολεύεται να καταλάβει γιατί αυτό, γιατί εκείνο στη Θεία Λατρεία. Και όπως λέγαμε σε μια ερώτηση χθες ενός νέου αδελφού, δεν τα καταλαβαίνω, γιατί. Σχεδόν μόνο γιατί υπάρχουν στην αρχή. Δεν χαίρεται τίποτα ο άνθρωπος. Γιατί δεν κατανοεί τίποτε από τις εμπειρίες του κόσμου. Δεν βρίσκει τίποτα από αυτά στη Θεία Λατρεία. Συν τον χρόνο όμως και παράλληλα βέβαια με όλα τα άλλα επιμέρους σημεία του εν Χριστώ αγώνος του, γιατί η Θεία Λατρεία δεν είναι μόνο ο χρόνος που είμαστε μέσα στον Ιερό Ναό. Είπαμε και χθες ότι δεν είμαστε part-time, αλλά full-time πρέπει να είμαστε χριστιανοί και αγωνιζόμαστε η Θεία Λειτουργία να συνεχίσει και μετά από τον Ιερό Ναό, μετά το διευχόν, και να προσπαθήσουμε να τηρούμε αυτά που πήραμε
αντλήσαμε από την Θεία Λειτουργία, τη Θεία Λατρεία, να τα έχουμε και στη ζωή μας. Συμμετέχοντας στη Θεία Λειτουργία, λοιπόν, αυτός ο νέος προσερχόμενος στην Θεία Λατρεία της Εκκλησίας μας, σιγά σιγά γίνεται κοινωνός μιας άλλης εμπειρίας. Πληροφορείται, ακούει, μαθαίνει κάτι το νέο τώρα. Το μέχρι τώρα ανήκουστο σε αυτόν. Και είναι πολύ φυσικό. Ψάχνει και η Εκκλησία για την εγχριστώθεια αποκάλυψη στο Θαβόρο. Μην τα ανήκουστα ακούστε. Και ίσως να εκπλήσει για τις νέες αυτές γνώσεις του. Τα ακούσματα, τις εντυπώσεις. Και ίσως και να ηχούν στην αρχή παράξενα γύρω του, μέσα του. Γρήγορα όμως διαισθάνεται ότι όλα αυτά τα νέα ερεθίσματα, τα ακούσματα, οι εντυπώσεις, ίσως τον αφορούν. Έχουν κάποιο συγκεκριμένο ενδιαφέρον και γι' αυτόν. Βρίσκει, χωρίς να το καταλαβαίνει, μια ασυνήθιστη ανακούφιση, μια παραμυθία. Προαισθάνεται πως μπορεί να ελπίζει ότι εδώ μόνο θα βρει διέξοδο από τραγικά και μαρτυρικά του αδιέξοδα στη ζωή. Από ασθενείς, από θανάτους, από αδικίες, όπου τα οποία έξω από αυτόν τον χώρο, χρόνο, μένουν τραγικά αδιέξοδα, άλυτα. Και όντως παρηγορείται απρόσμενα από καθημερινά λυπηρά της ζωής, βρίσκοντας τώρα νόημα πνευματικό σιγά σιγά, ακόμη και σε αυτά, τα αρνητικά, τα οποία για τους κοσμικούς ανθρώπους είναι κατάρα, είναι τι μας βρήκε, πού ήρθε και μας βρήκε τώρα αυτό το κακό. Στη Θεία Λατρεία όλα έχουν νόημα, γιατί τίποτε δεν είναι ανεξέλεγκτο από την αγάπη του Θεού. Όλα είναι ελεγχόμενα από την πανσοφία και την αγάπη του για τη σωτηρία μου. Και στη Θεία Λατρεία, στην αρχή ασυναίσθητα, μετά πιο συνειδητά, το πληροφορείται η ψυχή βιωματικά. Αρχίζει να πιστεύει η ψυχή ότι αυτός ο χώρος και ο χρόνος στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας έχει μια ελκυστική γνησιότητα, μια απλότητα. Παρά το μονότονο του χαρακτήρους του και προσέξτε και την απροθυμία του να εντυπωσιάσει τους αμοιήτους. Η Εκκλησία θεωρείται από πολλούς αναχρονιστική. Γιατί? Διότι δεν αλλάζει το πρόγραμμά της. Η ίδια Θεία Λειτουργία από τον Άγιο Χρυσόστομο, το Μέγα Βασίλειο, πόσους αιώνες τώρα. Μα καλά δεν θα συγχρονιστείτε λιγάκι, να γίνετε μοντέρνοι άνθρωποι, να ελκύσετε. Κοφεύει η Εκκλησία σε αυτές τις φωνές. Γιατί? Διότι γνωρίζει. Σαν τη μάνα που δεν χρειάζεται να της πεις, αφού γέννησε 6-7 παιδιά, να της πεις πώς θα να κρατήσει το μωρό της, την αγκαλιά της. Ξέρει αυτή. Ξέρει η Εκκλησία. Και σιωπά σε τέτοιες φωνές, με αγάπη. Γιατί απλώς για αυτούς που λένε αυτά, αλλάξτε και γίνετε μοντέρνοι, λέει πονώντας, άστους, δεν ξέρουν αυτοί. Με αγάπη όμως πάντα. Η ψυχή λοιπόν αισθάνεται ότι κάτι κρύβεται πίσω από αυτά τα αναχρονιστικά, σε εισαγωγικά, στοιχεία και χαρακτηριστικά της λειτουργικής ζωής. Κάτω από την πρώτη απόκοσμη εντύπωση που προκαλεί στον αμαθή και ασυνήθιστο άνθρωπο. Στη συνέχεια, και όσο συνεχίζει να λειτουργείται ο άνθρωπος και κάπως συνειδητά πλέον να αφήνει τον εαυτό του να παρασύρεται από αυτό το Άγιο Ρεύμα της Θείας Λατρείας, αρχίζει να διαπιστώνει ότι χωρίς να γνωρίζει πώς, αλλά με μια ενδόμηχη συγκατάθεση της θελήσεώς του, του γίνεται μια διάγνωση της ζωής του, της ψυχής του. Ανακαλύπτεται μια παθολογία, καταρχήν, στην πνευματική του και ψυχική ζωή. Έρχονται για πρώτη φορά στη συνείδησή του, στην επιφάνεια,
παρεκτρόπες, ασθένειες πνευματικές, λάθη που δεν τα είχε ποτέ προσέξει, απροσεξίες, αποτυχίες για τα οποία τώρα αισθάνεται, αρχίζει να αισθάνεται εντροπή και τύψεις. Αρχίζει μέσα στην ιερότητα του χώρου και του χρόνου της λατρείας να βλέπει τον εαυτό του ως τα προς αποφυγήν παραδείγματα που παρουσιάζονται κατά τις ιερές ακολουθίες, στα αναγνώσματα, στις προσευχές, της συνάξεως της Εκκλησίας. Μήπως το έκανα κι εγώ αυτό. Βλέπει, ας πούμε, το παράδειγμα του Φαρισαίου και λέει, και εγώ καμιά φορά έτσι προσευχόμαι. Πόσες φορές έχω πει τα ίδια κι εγώ, κατακρίνοντας. Και ούτω καθεξής. Για πρώτη φορά από μέσα του προφέρει και αυτός τώρα τα λόγια των ευχών, σιγά σιγά που ακούει στην Εκκλησία. Έστω τις πρώτες φορές λίγο απρόθυμα, κατόπιν όμως όλο και με περισσότερη ζέση και όρεξη. Αφού περάσει κάποιος χρόνος, πλέον έχει μάθει αρκετές τυπικές διατάξεις και γνωρίζει τώρα τι λέγεται, με ποια σειρά και πότε, στον Ιερό Ναό. Έτσι για πρώτη φορά είναι τώρα έτοιμος και προσεύχεται εν τη Εκκλησία. Ελέησόν με ο Θεός, ελέησόν με. Κύριε των δυνάμεων, όπως ψάλαμε, με θυμών γενού, άλλον γάρ, εκτός σου βοηθώνε αθλίψεσαι, που και έχομαι. Και το ζει αυτό και σιγά σιγά αρχίζει και τα προφέρει αυτά μαζί με υποψάλλοντας μέσα στην Εκκλησία. Αναδίδεται ένας γόνιμος προβληματισμός μέσα στην ψυχή σχετικά με τα σοβαρά θέματα της ζωής, για το σκοπό της ζωής του ανθρώπου, για τις κλίσεις του, για την επιτυχία του, την ολοκλήρωση του, τον θάνατο. Και τοποθετεί τώρα πάλι χωρίς να το καταλαβαίνει πώς, σε άλλα πια πλαίσια την μέχρι τώρα πορεία του. Κατανοεί την ανεπάρκεια του, ίσως για πρώτη φορά, την ανθρώπινη αδυναμία, αυτό που δεν γίνεται με τίποτα στον κόσμο. Όσο και αν πάρουμε διάφορα μαθήματα οι αδελφοί μας έξω από την Εκκλησία, από τις στενοχώριες και τις δυσκολίες και τα διέξοδα του κόσμου, δεν μπορούν να καταλάβουν την ανεπάρκεια του ανθρώπου. Γιατί αυτό είναι με τη χάρη του Θεού γίνεται. Έρχεται λοιπόν σε αυτογνωσία ο άνθρωπος ή σε αυτόν, όπως ήρθε ο Άσωτος στη μακρά, στη χώρα μακρά της αγάπης του Πατρός. Και είναι μεγάλη υπόθεση αυτή η ώρα να έρθει στην ψυχή μας, αδελφοί μου, να έρθουμε εις σε αυτούς. Αυτό μέσα στη Θεία Λατρεία γίνεται. Ερχόμαστε στα συγκαλά μας. Η χάρη του Θεού οριμάζει στην ψυχή μας αυτή τη μετάνοια. Πώς η μίστη του Πατρός μου περισσεύω συνάρτων. Εγώ δεν λιμώ απόλυνε. Πόσοι Άγιοι αγιαστήκανε. Εμένα δεν με αγαπάει σαν αυτούς τους ανθρώπους, αυτούς τους Αγίους ο Θεός. Εγώ δεν θα μπορούσα να γίνω κι εγώ τέτοιος. Αφού προς όλους είναι οι κλήσεις από τον Άγιο Θεό. Ταυτόχρονα με την διαπίστωση της τραγικότητάς του, με την διάγνωση της βαρύτατης ασθενειάς του, βλέπει ότι του προσφέρεται απλόχερα κιόλας και άμεσα βεβαία και δοκιμασμένη θεραπεία. Δεν απελπίζεται λοιπόν. Είναι μεγάλη υπόθεση και αυτό, να μην απελπίζεις βλέποντας τον εαυτό σου. Λέμε στην ευχή του Αγίου Εφραίμ αυτές τις ημέρες, την Αγία Τεσσαρακοστή. Ναι, Κύριε Βασιλεύ, δόρισέ μου του οράν τα αιμά πτέσματα. Πώς όμως να τα δεις, πώς να τα βλέπω τα αιμά πτέσματα. Εν ειρήνη. Με ελπίδα. Γιατί άμα τα δω με απελπισία χάθηκα, καλύτερα να μην τα βλέπα. Και ο Θεός δεν μας τα φανερώνει όλα, όταν δεν είμαστε έτοιμοι να έχουμε την ελπίδα Του, όταν δεν έχουμε οριμάσει, γιατί θα απελπιστούμε να δούμε όλο το έρευος, όλο το σκοτάδι μέσα μας. Σιγά σιγά μας το φανερώνει. Δεν έχουμε δυνάμεις ανθρωπίνως εμείς
να ελπίσουμε χωρίς τη χάρη του Θεού, αν δούμε όλο το σκοτάδι της ψυχής μας. Αν φτάσουμε όμως σε μεγάλα μέτρα, όπως ο Μέγας Γρηγόριος της Θεσσαλονίκης, ο Άγιος παρά μας, τότε θα φωνάζουμε στον Θεό, φώτισε όμως το σκότος. Μου το είπε και μια γιαγιούλα προχθές σε μια άλλη σύναξη που είχαμε στη Λάρνακα. Και πολύ χάρηκα. Μια ωραία γιαγιά με ωραίο ηλαρό πρόσωπο. Κάνοντας ερωτήσεις κάποιοι, μιλούσαμε για την προσευχή και λέει, «Πάτερ μου, εγώ δεν ξέρω να προσεύχομαι. Να μου πεις όμως αν είναι καλό αυτό που λέω». Τι λες γιαγιά, της είπα. Λέω, «Φώτισό μου το σκοτάδι, Κύριε». Αυτή η γιαγιά έλεγε την ίδια ευχή με τον Άγιο Γρηγόριο. Βλέπετε πόσο χαριτωμένες είναι οι ψυχές που είναι στην Εκκλησία. Επαναλαμβάνεται η ίδια εμπειρία, το ίδιο βίωμα. Κι ας μην ήξερε η γιαγιά αυτή όλη την θεολογία της Εκκλησίας και του Αγίου Γρηγορίου, είχε όμως την ίδια εμπειρία. Δεν απελπίζεται λοιπόν η ψυχή με τη χάρη του Θεού μέσα στην Θεία Λατρεία και για ένα άλλο λόγο, όσο κι αν είναι χαμηλότερο αυτό και είναι και ανθρώπινο. Γιατί έχει και πολλούς άλλους αγαπητούς τώρα συνασθενείς. Μέσα στη Θεία Λατρεία βρίσκουμε αδελφούς. Βρίσκουμε οικείους αγαπητούς αδελφούς και πατέρες και οι οποίοι και αυτοί συνασθενείς είμαστε σε ένα νοσοκομείο όλοι μαζί. Που μπήκαμε για την υγεία μας, για να επανέλθει η υγεία του Θεού. Με τους οποίους πλέον καρδιακά, πνευματικά συνδεόμαστε από τότε που αρχίσαμε να λειτουργούμαστε. Με συνέστηση της αποτυχίας του, η ψυχή του, ο χριστιανός, αλλά και με ειρήνη, σχεδόν ευχάριστα αποφασίζει να συνεχίσει τώρα τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα και της Αγίας Εκκλησίας, της Θείας Λατρείας. Τώρα, πολύ πιο συνειδητά πλέον, στην οδό της θεραπείας, της επιστροφής, συνειδητά. Είδε τα χάλια του, χάρηκε τον έλεγχο της Εκκλησίας, που το έγινε διακριτικά. Στη Θεία Λατρεία παίρνουμε και διακριτική αυτή την αυτογνωσία μας. Μας έρχεται. Μας γίνεται ένας διακριτικός έλεγχος, όχι αυστηρός, που πληγώνει και από αντίδραση μετά βγαίνει η αποστροφή. Αλλά είναι τόσο ωραία με αγάπη που λες θα προχωρήσω στη θεραπεία. Και με συμφωνία πλέον προχωρεί η ψυχή. Διεγείρεται τώρα πλέον ο νους προς επιστροφή, όπως λέει στο μεγάλο κανόνα, προς την υγεία την πνευματική. Έτσι τώρα η λειτουργική εμπειρία μεταμορφώνεται σε ενσυνείδητη πλέον μετάνοια. Μετάνοια που είναι η μόνη ορθόδοξος και απλανής οδός μας προς τον Θεό. Μόνο με τη μετάνοια ορθόδοξα βρίσκουμε τον Θεό. Όποιος πει ότι με τις αρετές του ή με τους αγώνες του και τα λοιπά και με τα κατορθώματά του θα συναντήσει τον Θεό, είναι πλανεμένος. Μόνο με τη μετάνοια. Γι' αυτό και όλο το ήθος της Εκκλησίας μας είναι ήθος μετανοίας. Και η μετάνοια τι είναι? Είναι το πανηγύρι του χριστιανού. Γιατί? Διότι μετανοώντας, αλλάζοντας νου δηλαδή, βγάζοντας από πάνω μας ό,τι δεν αρέσει στο Θεό και ζητώντας το έλεος της αγάπης Του, ταυτόχρονα, άμεσα, πληροφορούμαστε για την συγχώρεση του Αγίου Θεού, το αγκάλιασμα της αγάπης Του. Και σαν αποτέλεσμα της μετανοίας μας τι είναι? Η μεγάλη χαρά. Το ότι ο Θεός σε συγχωρεί. Και γι' αυτό μετά έτσι περισσότερο εκχαίει τη μετάνοιά της η ψυχή προς τον Θεό. Δεν θέλει τίποτα άλλο. Αφού είναι αυτή η πηγή της χαράς, της ειρήνης, όλων των δωρεών του Θεού. Πόσο δεν γνωρίζουν οι άνθρωποι την αλήθεια των πραγμάτων και γι' αυτό παραξενεύονται που είναι γεμάτη η Θεία Λατρεία με
εκφράσεις μετανοίας. Μα ακόμη και ένας θεολόγος κάποτε με ρώτησε, μα γιατί θέλει ο Θεός όλο να υποφέρουμε. Ελεησόμαι και ελεησόμαι και συγχώρησέ με και ο Θεός ηλάσθη τίμη το αμαρτωρό. Γιατί θέλει να υποφέρομαι και να λέμε τέτοιες εκφράσεις συνέχεια και έτσι να συμπεριφερόμαστε στο Θεό. Και του λέω ευλογημένο, του λέω αυτά είναι ευλογία που τα λέμε, γιατί ακριβώς έτσι ζούμε τη μετάνοια και την αγάπη του Θεού. Και είναι γλυκύτατη η εμπειρία μέσα από αυτές τις αναφορές μας στο Θεό, στην αγάπη Του. Οι ακολουθίες γίνονται θαυμάσιες τώρα ευκαιρίες κατανήξεως. Πένθους πνευματικού, αλλά και ειρηνικού πένθους, χαρμολύπη, γι' αυτό το η Εκκλησία χαρμολύπη, το πνευματικό πένθος. Και πιο πολύ από τη λύπη, υπερτερή η χαρά, γι' αυτό και λέγεται χαρμολύπη, δεν λέγεται λιποχαρά, ας πούμε, υπάρχει τέτοιος όρος, χαρμολύπη. Είναι κατά Θεόν λύπη, έλεγε κάποτε ο μακαριστός πατήρ Παΐσιος, μας έλεγε πολύ χαριτωμένα γι' αυτό το γνωστό, τη γνωστή ιστοριούλα από το γεροντικό, που κάποια ψυχή που αγαπούσε πολύ το Θεό, από ανθρώπινη αδυναμία έπεσε. Και μετά από την πτώση της, πενθούσε, λυπούμενη για την αμαρτία που έκανε, δεν διευκρινίζει την αμαρτία. Επί αρκετό καιρό, πονούσε, ευχόταν στο Θεό και έκλαιγε. Κάποια στιγμή λοιπόν σε μια τέτοια όρημη στιγμή της μετανοίας της, του πένθους, εμφανίζεται ο Χριστός και της λέει ο πατήρ Παΐσιος, «Τέκνον, τι κλαίεις, γιατί κλαις παιδί μου» και λέει η ψυχή, «Κύριε, ότι έπεσα, γιατί έπεσα Κύριε, έγειρε», της λέει ο Χριστός, «αυτό είναι, σήκω, έπεσε, σήκω». Τόσο απλό είναι. Γιατί πιάνει από το χέρι την ψυχή, τον άνθρωπο και σηκώνεται. Δίπλα στον Χριστό, αυτός σκουπίζοντας τα μάτια του, χάρη και πολύ, πολύ μεγάλη χαρά. Γιατί ο Χριστός τον έγειρε. Μετά από λίγο όμως αρχίζει πάλι να κλαίει. «Τι έτσι κλαίεις», του λέει ο Χριστός, «γιατί κλαίεις ακόμη». «Ότι ελείπησά σε, Κύριε», του λέει η ψυχή. Κλαίω γιατί, όχι γιατί αμάρτησα, γιατί έπεσα, γιατί σε λύπησα, γι' αυτό κλαίω. Και του λέει τότε ο Κύριος, «Χαίρε εν τη λύπη ταύτη και του λυπού μη λυπού», έλεγε ο πατήρ Παΐσιος. Να χαίρεσαι με αυτή τη λύπη, αυτή η λύπη είναι πηγή χαράς, μετανοίας. Και από εδώ και στο εξής μη λυπάσαι. Ξέχασε δηλαδή, την διέγραψα την αμαρτία σου. Δεν είναι χαρά αυτό. Να σου διαγράψει όλα τα χρέη ο Θεός. Αυτό που δεν μας κάνουν οι φίλοι μας οι Ευρωπαίοι και δεν μας τα διαγράφουνε. Ο Χριστός μας τα διαγράφει όλα. Έρχεται ένας πόνος πνευματικός λοιπόν για το ότι ελείπησε η ψυχή, τον αγαπήσαντα Κύριο. Τον αγαπήσαντα εμάς Κύριο. Αλλά και έρχεται προπάντων μια μεγάλη ελπίδα, βεβαιότητα, όχι απλώς ελπίδα. Σιγουριά για τη συγχώρεση που δίνει ο αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός. Και διαρκεί πολύ χρόνο αυτή η πένθυρα, όσο και ευλογημένη οδός της μετανοίας. Όλη η ζωή μας είναι μια ζωή μετανοίας, αν θέλουμε να είναι. Και γι' αυτό και ζωή χαράς πνευματικής είναι η οδός της επιστροφής μας. Ώσπου μετά από χρόνο, που ο Κύριος είδε πόσος θα είναι, να καθαριστεί η ψυχή. Το επόμενο στάδιο. Να ξεχάσει τον πρώτερο βίο της. Να φωτιστεί τώρα και να μεταμορφωθεί. Τώρα οι ιερές ακολουθίες, η Θεία Λατρεία, εξελίσσεται σε αγαπητική και δοξολογική άβρα που δροσίζει και αναπαύει την ψυχή. Την αναψύχη, όπως λέμε. Ο όλος άνθρωπος βρίσκεται σε μια πνευματική ανάπαυση.
σε ειρήνη πνευματική. Πράγματα αδιανόητα για παλιότερες εποχές. Τα πάθη μεταμορφώνονται σε κατά Θεόν δυνάμεις και κινήσεις θεάρεστες της ψυχής. Η θέληση και προθυμία της ψυχής ενισχύεται για ανώτερους αγώνες. Η λειτουργική ζωή τώρα σε αυτή την ωριμότατη κατάσταση βιώνεται ως συνάντηση με τον Ιμφύο Κύριο, τον αγαπητό, τον αγαπημένο Κύριο. Γίνεται μια επιπόθεση, έρχεται μια επιπόθεση πλέον, επιπλέον της κοινωνίας του και της κοινωνίας των αγαπητών αδελφών, για να καταφθάσει τέλος στην τελεία απάθεια των Αγίων, την ευλογημένη θέωση των Αγίων τέκνων του Θεού και να ζει τη Θεία Λατρεία ως πρόγευση και προθάλαμο αληθινό της αιωνίου μακαριότητος των Αγίων, της τελειωτάτης κοινωνίας με τον Παντέλειο Θεό, απολαμβάνοντας τα ανώτατα χαρίσματα πλέον και τις πνευματικές δωρές που διαβάζουμε στα συναξάρια των Αγίων μας, την αρπαγή του νου από τα γήινα, οράσεις μυστηρίων, αποκαλύψεις ουράνιες, θέα του ακτίστου φωτός του Θεού. Όλα τα προαναφερθέντα στάδια, αδελφοί μου, από το κατώτερο ως το ανώτερο, χάρη τη Χριστού βιώνονται και επιτυχάνονται στην Εκκλησία και μέσω της Θείας Λατρείας. Αυτή αποβαίνει για τους πιστούς τώρα ταμείων προσευχής στην αρχή και εξομολογητήριο, αλλά και τάφος αργότερα και μνήμα κλαφτμού. Γι' αυτό και σιγά σιγά ψυχής θεραπευτήριο, αλλά και πανεπιστήμιο πνευματικό και ησυχαστήριο και κατοικία Αγίας Αναπαύσεως και παστάδα ουράνιος και οίκος Θεού. Δεν τα αναλύω αυτά γιατί θα χρειαζόταν άλλες δύο-τρεις ομίλιες το καθένα από αυτά. Κατά τον χρόνο της Θείας Λατρείας, πλην των άλλων ωφελιών, οι πιστοί μαθαίνουν να παραμένουν στην κοινωνία του Θεού με όλη την ύπαρξή τους. Να έχουν διαρκώς τον νου τους στον Θεό και το Άγιο Θέλημά Του. Να έχουν αυτό που αποκαλείται στην πατερική και ασκητική ορολογία μνήμη Θεού. Και η μνήμη Θεού δεν είναι μόνο με την επίκληση της προσευχής που είναι πολύ βασικό. Το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν, αλλά παντοειδώς. Παραδείγματος χάρη να αρχίσει μέσα μας να λειτουργεί ένας αυτοματισμός Άγιος του να θέλουμε και να κάνουμε με προσοχή πάντοτε το Άγιο Θέλημα του Θεού. Να ελέγχει η ψυχή, αυτό το θέλει τώρα ο Θεός που πάω να κάνω. Αυτό που σκέφτηκα τώρα το θέλει ο Θεός. Αν ναι, προχωρώ. Αν όχι, δεν το δέχομαι. Ένας ακίνητος φρουρός δηλαδή στο νου και στην καρδία του ανθρώπου, να μην υπησέρχεται τίποτε αντίθεο, τίποτε αντίθετο με το θέλημα του Θεού στον άνθρωπο, εξαγιάζοντας έτσι και την καρδία και το νου και τους λογισμούς του. Πόσες φορές αλήθεια δεν μας καλεί η Αγία Εκκλησία να ανυψώνουμε συνεχώς τη διάνοιά μας στα θεία και ουράνια διανοήματα με συνεχείς προτροπές στη Θεία Λατρεία. Πρόσχομεν. Πάσα εν είναι ιδιωτική αποθώμεθα μέρημνα, άνος χώμεντας καρδίας. Γιατί τα λέει αυτά η Εκκλησία? Γιατί ξέρει ότι είμαστε αδύναμοι άνθρωποι και πολύ εύκολα θα φύγει ο νους μας και στην Θεία Λατρεία και φεύγει. Και εξομολογούνται πολλές ψυχές που είναι ευαίσθητες αυτό. Πάτερ μου, τι να κάνω? Κάνω προσευχή, είμαι στη Θεία Λατρεία, στη Θεία Λειτουργία, στις ακολουθίες, φεύγει ο νους μου. Όταν καταλάβεις ότι έφυγε ο νους σου, ξαναφέρ' τον πίσω. Με μετάνοια πάλι, Κύριε, συγχώρεσέ με, που είμαι στη Θεία Λατρεία και βγήκα. Πήγα για ψώνια, πήγα για τούτο, πήγα για το άλλο, σκέφτηκα αυτό αυτό το λυπηρό, εκείνο το χαρμόσυνο, εκείνο το σχέδιο για να κάνω αύριο, τι ξέχασα να κάνω χθες. Ο νους μας δεν έχει εθιστεί στη μνήμη του Θεού. Θέλει βία να είναι μια πολύ μεγάλη και ωραιότατη, ένα ωραιότατο αγώνισμα και ιδίως αυτή την Αγία περίοδο που περνούμε, αδελφοί μου, την Αγία Τεσσαρακοστή. Να βιάζουμε το νου μας να εθίζεται στη μνήμη του Θεού.
Και αρχίζει κυρίως από τη Θεία Λατρεία. Και μετά συνεχίζει πολύ πιο εύκολα μετά και εκτός του Ιερού Ναού. Σκοπός της λειτουργικής ζωής είναι ο εν πνεύματι Αγίω εξαγιασμός όλου του ανθρώπου δια της συνεχούς αδιαλείπτου δυνατόν κοινωνίας του με τον Θεό. Έτσι κατά την Θεία Λατρεία πάνσοφα η Εκκλησία ως απλανής γνήσια μήτυρ και τροφός πνευματική μας μαθαίνει πώς να κρατούμε συνεχώς την μνήμη του Θεού εντός μας. Να τηρούμε νουν, όπως λένε στο γεροντικό, τα πατερικά. Να φυλάγουμε το νου μας. Και όχι μόνο, τις αισθήσεις μας και τις κινήσεις της ψυχής και του σώματος στην υπακοή και διακονία του θελήματος του Θεού. Αφού και το να κάνουμε να εργαζόμαστε τις εντολές του Θεού, είναι μεγάλη ευλογία για τη ζωή μας. Ο έχοντας εντολάς μου και ποιόν αυτάς, ούτως εστιν αγαπών με. Βλέπετε, μέσα από την εργασία των εντολών του Θεού αποδεικνύεται και η αγάπη μας στον Χριστό. Αφού είναι, κρύβεται μέσα στις εντολές του ίδιου ο Κύριος. Πώς λοιπόν λένε πολλοί αδελφοί, έτσι, επιπόλαια, ότι εγώ ναι, δεν κάνω αυτά που λέει ο Θεός, αλλά τον αγαπώ. Αποδεικνύονται ότι δεν έχουν δίκιο με την αψηλή ρίση του Κυρίου. Για όλα αυτά, για τη μνήμη του Θεού, όλα βοηθούν στη Θεία Λατρεία. Πλην των Αγίων νοημάτων που προσευχητικά και με φόβο Θεού αναγινώσκονται ή άβονται, πρέπει να αναγινώσκονται και να άβονται. Γιατί και σε αυτό καμιά φορά μας νικάει η αδυναμία μας η ανθρώπινη. Μέσα στη Θεία Λατρεία, εκτός λοιπόν από τα Άγια Νοήματα, μας βοηθούν πολύ και οι ωραιότατες τυπικές διατάξεις, όπως και οι εύτακτες κινήσεις των λειτουργών, κληρικών και διακονητών της Εκκλησίας. Αυτό φαίνεται πιο πολύ η κίνηση δηλαδή που υπάρχει στη Θεία Λατρεία, η εύτακτη κίνηση εννοώ, κυρίως στα μοναστήρια, όπου υπάρχει, καταλαβαίνει κανείς ότι η Θεία Λατρεία, η ζωή μας, η σχέση μας με τον Θεό δεν είναι κάτι το στατικό, αλλά μια πορεία, μια κίνηση. Γι' αυτό έχουμε τους διακονητές, τον κανονάρχη που πάει από τον έναν χώρο στον άλλον. Έχουμε τις κινήσεις του ιερέως, του διακόνου. Έχουμε την κίνηση του πολυελαίου. Για να δείξει ότι είναι μια πορεία η σχέση μας με τον Θεό και προς τον αγιασμό. Στην ένωση, στη θέωση, προς την ένωσή μας μαζί Του. Και η κίνηση σε αυτή, όχι μόνο σαν πορεία της ζωής, αλλά όλη η ψυχή μας κινείται προς τον Θεό και το σώμα μας. Ακόμη βοηθούν πολύ και όλα τα λοιπά ορατά στοιχεία, τα οποία οφείλουν να υπηρετούν τον αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων μας στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Η ορθόδοξη αρχιτεκτονική του ναού, δεν είναι έξω από την θεολογία της Εκκλησίας μας. Όλα μπορούν να βοηθούν και όλα βοηθούν. Ο ελάχιστος αναγκαίος φωτισμός, να το πούμε και αυτό, βοηθούν και τα εξωτερικά για την εσωτερική μας κατάσταση. Βλέπετε, η Εκκλησία δεν κάνει μέρα μεσημέρι, ας πούμε, τον όρθρο. Εκνικτός ορθρίζει το πνεύμα μου προσέ ο Θεός. Για να δούμε την αντίθεση, γιατί μέσα στο σκοτάδι της εμπαθίας μας, διότι φως τα προστάγματά σου και της γης. Και μέσα στο σκοτάδι, αυτό το φωτεινό σκοτάδι, γιατί γίνεται με τη χάρη του Θεού, φωτίζεται αυτό το σκοτάδι της ψυχής μου και γίνεται φως ικανών. Μέσα στο σκοτάδι, λοιπόν, αναδύεται η ζωή της μετανοίας μας. Και αυτό το σκοτάδι βοηθά να γίνει κατανυκτικότερη η προσευχή μου, η συμμετοχή μου στη Θεία Λατρεία και από το λίγο φωτισμό της Εκκλησίας, του ναού. Πήγαμε μια φορά με τον Γέροντα Άνω Πρόετον κάπου να κάνουμε μια γρυπνία και πήγαμε έτσι μόλις είχε νυχτώσει στην Εκκλησία.
Εκκλησία, δεν ξέραν οι αδελφοί. Ήταν λοιπόν κατάφωτος ο ναός. Τόσο πολύ που πονούσαν τα μάτια σου. Λέει ο γέροντας, μα έτσι θα κάνουμε αρρωστία. Οι επίτροποι οι καμένοι δεν κατάλαβαν, δεν ξέραν. Με καλή άγιες πικούλες, με καλή πρόθεση. Δεν ξέραν όμως. Λέει, τι κακό κάναμε. Μα λέει, ο φωτισμός αυτός, α, να μην έχουμε φωτισμό. Και πώς θα βλέπουμε. Τι να βλέπουμε, λέει ο γέροντας. Δεν χρειάζεται να βλέπουμε. Μείνομεν Χριστόν βλέψε. Και ο Χριστός δεν τον βλέπουμε με τα φώτα τα εξωτερικά. Στη ψυχή μας μέσα. Να τα σβήσουμε λοιπόν όλα. Αν έχει ευλογία, λέει, σβήστε τα. Λοιπόν, τα σβήσαν όλα και μάλιστα περισσότερο από ό,τι τους είπε ο γέροντας. Σβήσαν και τα φώτα των ψαλτών και τους δώσανε, και τους ψαλτές τους δώσανε από ένα κερί. Το πόσο το χάρηκαν όμως, πόσο χάρηκαν αυτήν την αγρινία είναι το απίστευτο. Όλοι τους. Αυτά είναι και μυστικά, ξέρετε, των μοναστηριών που ξέρουν από τέτοια οι πατέρες και γι' αυτό και πολλές καλές ενορίες στον κόσμο, όπως είπαμε και χθες με τα τυπικά της Εκκλησίας, τα εφαρμόζουν αυτά γιατί ο ίδιος έρωτας υπάρχει στις ψυχές των αγαπώντων των Θεών και στους μοναχούς και στους εν το κόσμο αδελφούς που αγωνίζονται για την αγάπη του Θεού. Οι ωραίες κατανυκτικές τοιχογραφίες πολύ βοηθούν και οι φορητές εικόνες του ναού, η όλη σεμνή και βυζαντινοπρεπής εκκλησιαστική διακόσμησης, τα καντήλια, τα κεριά, τα θυμιάματα, όλα, όλα βρίσκονται, πρέπει να βρίσκονται σε μια αρμονία όλα, να στοιχούν όλα, να είναι στη σειρά για εύτακτα και να βοηθούν όλα και να συνάδουν, να συμφωνούν με την θεολογία της Εκκλησίας μας για να μας βοηθούν στην προσευχή, στον αγιασμό. Όλα οφείλουν να ακολουθούν τον ίδιο κανόνα, να προβάλλουν την αληθή και σώζουσα θεολογία και ανθρωπολογία της Εκκλησίας, να τονίζουν την αίσθηση της παρουσίας του Θεού στον Άγιον αυτόν οίκο του, να μας βοηθούν στον αγώνα μας για μετάνοια, για κάθαρση, για αγιασμό. Είναι και δια στοιχείων και δια αγγέλων και δια ανθρώπων και δια ορωμένων και δια οράτων δοξάζεται το Πανάγιο του Χριστού όνομα, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, όπως λέμε στην σεβαστοί πατέρες γνωρίζουν στην ακολουθία του μεγάλου αγιασμού των Θεοφανίων. Ώστε και μετά από το πέρας της Θείας Λατρείας, όπως είπαμε, στην εκτός του Ιερού Ναού καθημερινή ζωή, να διατηρείται στον άνθρωπο η ζέση αυτή της αγάπης, η αίσθηση της παρουσίας του Θεού που θα τον συντηρεί και θα τον διαφυλάτει τον άνθρωπο εις πάνεργων αγαθών, πορευόμενο εις τας οδούς του Κυρίου. Η συμμετοχή μας στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας έχει γι' αυτό και πολύ κόπο και πόλεμο παντοειδή. Πόλεμο πρώτιστα από τον εχθρό της σωτηρίας μας, διάβολο, που μας θέλει αποκομμένος από την Ιερά Σύναξη της Εκκλησίας. Γι' αυτό και άσοφους, ανώριμους μας θέλει, ρηχούς πνευματικά και τελικά απροστάτευτους, σαν τα ξεκομμένα πρόβατα από την υπόλοιπη πίμνη, ώστε να είμαστε έτσι επιρρεπείς στις καταχθόνιες πλεκτάνες του, εύκολη λία στις απάνθρωπες ορέξεις του. Γι' αυτό μας βάζει ένα σωρό λογισμούς και προφάσεις για να μην πάμε στη Θεία Λατρεία, να κάνουμε διάφορα καλύτερα πράγματα, κατά αυτόν καλύτερα, σχέδια, υποθέσεις, εισηγήσεις, τα οποία πρέπει να κοφεύουμε όλοι, πάντοτε, υπακούοντας στο Άγιο Πρόγραμμα της Εκκλησίας μας. Αυτή είναι η ασφάλειά μας, αυτή είναι η πρόοδος μας, και τώρα και στο μέλλον. Δεχόμαστε επίσης φανερό ή ακήρυκτο πόλεμο από το φρόνημα του κόσμου, του εκτός Εκκλησίας κόσμου, με τις νοοτροπίες, τις επιδράσεις, τις ηρωνίες του, ιδίως οι νεότεροι αδελφοί, πόσο
δέχονται ειρωνίες πάλι στην εκκλησία, θα πας καλά, μεγάλο παλικάρι, είσαι μεγάλη κοπέλα, είσαι τώρα πάλι στην εκκλησία. Παπάς θα γίνεις, παπαδιά θα γίνεις, μοναχός θα γίνεις. Εντάξει, είπαμε άλλα, να έχεις το Θεό, αλλά ειρωνίες που πληγώνουν και είναι ο πόλεμος. Έτσι, αυτό το φρόνημα του κοσμικού γίνεται κάποιο εμπόδιο στην ευσεβή ψυχή για τον εκκλησιασμό της και πρέπει να το υπερπαιδούν οι ψυχές. Μας προβάλλουν προγράμματα, προσκλήσεις για τούτο, για το άλλο, γεύματα, για εκδρομές, για αθλητισμούς, για την εξοχή, για εργασία κατά την ώρα της Θείας Λατρείας ή και για ανάπαυση, για ξεκούραση. Πρέπει να τα κάνουμε αυτή τη βία όλοι μας, γνωρίζοντας ότι το θέλει πολύ ο Χριστός αυτό και θα τον βρούμε πολύ, την ανάπαυσή του θα τη βρούμε πολύ ξεπερνώντας αυτά τα εμπόδια που προέρχονται είτε από τον διάβολο, είτε από τον κόσμο, αλλά σε συνεχή εμπόλεμη κατάσταση βρισκόμαστε και με τον ίδιο τον εαυτό μας, με τον παλαιό άνθρωπο, συντισπαθήμαση και τις επιθυμίες αυτού. Αυτό αποτελεί και τον δυσκολότερο εχθρό μας. Να αγωνιζόμαστε κατά της ακιδείας μας, κατά της νοθρότητός μας, της αμέλειας μας, κατά των προφάσεων των θελημάτων μας. Είναι γνωστό ότι ο κόσμος είναι σαν να ζει σε μια συνεχή κατάσταση ακιδείας, συνεχώς. Γι' αυτό και δεν έχει πόθο Θεού. Γι' αυτό και δεν θέλει να εκκλησιάζεται, δεν του αρέσει να ασχολείται με το Θεό. Έτσι παθαίνουμε κι εμείς όταν έχουμε μια ξηρασία πνευματική που είτε οφείλεται άμεσα σε δικές μας αμαρτίες με τις οποίες διώχνουμε τη χάρη του Θεού, γι' αυτό και μαραίνεται ο πόθος μας και ξεραίνεται η επιθυμία μας για το Θεό, είτε κατ' οικονομία Θεού για να αγωνιστούμε. Και οι Άγιοι είχαν καιρούς και πόλεμο ακιδείας. Έλεγε μια φορά ο μακαριστός ο πατήρ Σοφρόνιος ότι για τον Άγιο Σεραφείμ, το Σάροφ λένε, δεν ξέρουν αυτοί που γράψαν, λέει, το συναξάρετο. Καθόταν ο Άγιος χίλιες μέρες και χίλιες νύχτες πάνω σε μια πέτρα προσευχόμενος, ο Άγιος Σεραφείμ του Σάραφου. Και λένε, τι κατάνοιξη είχε και τι πόθο Θεού και τι αγώνα έκανε. Και γελούσε ο γέροντας ο πατήρ Σοφρόνιος και έλεγε, δεν είχε κατάνοιξη ο Άγιος, λέει, ακιδεία είχε. Αλλά αγωνιζόταν ο Άγιος να ξεπεράσει την ακιδεία του με αυτή τη βία της προσευχής πάνω στην πέτρα αυτή. Δεν άφηνε την ακιδεία να τον νικήσει και να τον ρίξει σε νοθρότητα και αμέλεια και εγκατάλειψη της προσευχής. Τον πολεμούσε ο Άγιος. Τον πολεμούσε ο διάβολος με την ακιδεία και αντιπολεμούσε ο Άγιος την ακιδεία του αυτή. Αλλά αυτοί δεν τα ξέρουν, γιατί δεν ξέρουν από τέτοιες καταστάσεις. Μεγάλες ακιδείες και μεγάλο πόλεμο πνευματικό στους Αγίους αφήνει ο Θεός. Γιατί αν αφήσει σε εμάς κάτι τέτοιο, πάει. Θα αρνηθούμε τον Χριστό. Γι' αυτό μας αφήνει ελάχιστο πόλεμο. Αλλά κάπου γνωρίζουμε κι εμείς τι σημαίνει ακιδεία. Αφού ιδίως τα πρώτα στάδια της πνευματικής μας ζωής λείπει η πείρα και η συνεχής αίσθηση της χάριτος, οπότε και χρειάζεται μια γενναία αποφασιστικότητα για νύψη, για εγρήγορηση πνευματική, για άσκηση, απάρνηση του γήινου φρονήματός μας και αδιάκριτη υπακοή στην Εκκλησία. Αυτή είναι η καταθεομβία που οδηγεί με βεβαιότητα στην αρπαγή της Βασιλείας κατά τον Κυριακό Λόγο, η Βασιλεία των Ουρανών διάρρεστε και η βιαστέα πάντως είναι αυτή. Τελειώνω, δεν το φιλέσατε. Πώς περάσαμε τον χρόνο. Στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας καθρεπτίζεται όλος ο βίος και η πολιτεία μας. Αξιοποιείται πράγματι κατά τον καλύτερο τρόπο ο χρόνος της ζωής μας. Συντελείται η καλή πνευματική εμπορία σύμφωνα με το λόγο του Αποστόλου
εξαγοραζόμενη των καιρών, ότι η ημέρα πονηρέησε. Και κατά το σοφό λόγιο της Θείας Λατρείας, ότι ο χρόνος της ζωής μας είναι εμπορίας καιρός. Μέσα στο λειτουργικό χρόνο πραγματοποιείται η εν Χριστώ ενηλικίωσής μας. Αποκτάται η αληθινή τριπλή γνώση στην ψυχή. Η αυτογνωσία, η κοσμογνωσία και η θεογνωσία. Να γνωρίσουμε δηλαδή τον Θεό, τον κόσμο και τον εαυτό μας. Επιτυγχάνεται αυτό που εύχεται η Εκκλησία στην Ιερατική Ευχή, στην αρχή της Θείας Λειτουργίας. Χορήγησέ μας, Κύριε, εν μεν το παρόντι αιώνι την επίγνωση της εις αληθείας, εν δε το μέλλοντι ζωήν αιώνιον χαριζόμενος. Εκπλήρωσε εσύ, Κύριε, τα αιτήματά μας, τον δούλο σου, όπως εσύ γνωρίζεις ότι μας συμφέρει για τη σωτηρία μας. Και κατά μέν τον παρόντα αιώνα, αξίωσέ μας να γνωρίσουμε την αλήθειά σου και στον μέλλοντα πάλι, χάρισέ μας την αιώνια ζωή σου. Βέβαια, κατ' ουσίαν, το ίδιο αίτημα προβάλλουμε στον Άγιο Θεό και για τον παρόντα χρόνο, αλλά και για τον μέλλοντα. Την απόκτηση της γνώσεώς του, την κοινωνία της αγάπης του. Η επίγνωση, η κοινωνία της αληθείας του είναι η πραγματική μακαριότητα. Και για τώρα, μερικώς, άρτη διεσόπτω εν ενίγματι, αλλά και για την αιωνιότητα τελείως, τότε δε πρόσωπο προς πρόσωπο. Αυτό άλλωστε μας φανέρωσε για την αιωνιότητα κατά τους αψευδείς λόγους του στην αρχιερατική του προσευχή προς τον Θεό Πατέρα. Αύτη δε στην αιώνια ζωή ή να γινώσκω σε των μόνων αληθινών Θεών και ον απέστειλας Ιησού Χριστόν, η γνώση του Θεού, κοινωνία, στενή κοινωνία με τον Θεό. Μέσα στη Θεία Λατρεία η Εκκλησία οπωσδήποτε δεν λησμονεί τον παρόντα αιώνα και τις κατά Θεόν μερινές του. Αν και υπερβαίνεται, όπως είδαμε, ο παρόν χρόνος και δια της χάριτος ζει στον μεταμορφωμένο εσχατολογικό χρόνο της Βασιλείας, εν τούτο εύχεται και για τον ιστορικό παρόντα χρόνο, ο οποίος και περιέχει τις αρχές της σωτηρίας μας. Λέγει ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, η εν Χριστώ ζωή γεννιέται μεν και αρχίζει στην παρούσα ζωή, ολοκληρώνεται όμως στη μέλλουσα όταν θα φτάσουμε σε εκείνη την ημέρα. Και ούτε η παρούσα ζωή από μόνη της μπορεί να την ολοκληρώσει στις τυχές των ανθρώπων, ούτε και η μέλουσα, αν δεν αρχίσει η χώρα. Διότι στη μεν παρούσα ζωή η σάρκα είναι σαν εμπόδιο, όπως και η σύγχυση που δημιουργείται από αυτήν, σαν ομίχλη, και η φθορά που δεν μπορεί να κληρονομήσει την αφθαρσία. Γι' αυτό άλλωστε και ο Απόστολος Παύλος πίστευε ότι ο θάνατος θα τον φέρει πιο κοντά στον Χριστό. Και στη μέλουσα όμως ζωή, τίποτε δεν θα μπορέσει να εξασφαλίσει τη μακαριότητα σε όσους φτάσουν εκεί χωρίς να έχουν λάβει από τον παρόντα βίο τις δυνάμεις και αισθήσεις που είναι απαραίτητες για τη ζωή εκείνη. Αλλά νεκροί και άθλοι θα κατοικήσουν στο μακάριο και θάνατο εκείνον κόσμο. Έτσι, μια πολύ κέρια και ουσιαστική αίτηση στις ακολουθίες της Εκκλησίας μας που αναφέρεται μάλιστα στο θέμα του χρόνου της παρούσης ζωής μας, φανερώνει τις προϋποθέσεις του εν Χριστώ αγώνος μας και τα βασικά χαρακτηριστικά της Θείας Λατρείας. Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε παρά το Κύριο δεηθών, ετησόμεθα. Παράσχω, Κύριε. Η ειρήνη και η μετάνοια εν Χριστώ, η ειρήνη και εν Χριστώ φυσικά μετάνοια, είναι, αδελφοί μου, ο εξαγιασμός του χρόνου μας. Εύχεται η Αγία Εκκλησία να υπάρχει μια ισορροπία πνευματική κατά Θεόν στη ζωή μας. Ο αγώνας μας να είναι εν διακρίση και η άθλησή μας κατά πάντα νόμιμος, κατά την αποστολική επισήμανση, εάν δε και αθλήτης, ούστε φανούνται εάν μη νόμιμος αθλήσει. Έτσι πρέπει κατά την λειτουργική αίτηση της Εκκλησίας να ζούμε με ειρήνη και μετάνοια όσο χρόνο ο Άγιος Θεός ευδοκίσει να ζήσουμε σε αυτόν τον κόσμο. Και οφείλει η μετάνοιά μας να χαρακτηρίζει νόμιμη, δηλαδή πνευματική την ειρήνη με την οποία ζούμε, ιδέεν πνεύματι Αγίω ειρήνη της καρδιάς μας να προσδιορίζει και να φανερώνει ως αληθινό και θεάρεστο τον ταπεινό αγώνα της μετανοίας μας, ώστε να μην ζούμε ούτε με κάποια επίπλαστη κοσμική ειρήνη χωρίς μετάνοια, αλλά και ούτε με μια μετάνοια επιφανειακή χωρίς βάθος πνευματικό και γι' αυτό
δίχως πραγματική ειρήνη. Θυμόμαστε αυτό που είπε ο Κύριος, ειρήνη την εμήν διδομή είναι, πνευματική ειρήνη. Όχι όπως λέει ο ένας τον άλλο, έτσι είναι ο χαιρετισμός των Εβραίων. Ειρήνη να έχεις και ο άλλος να λέει πάντα πάλι και εσύ ειρήνη να έχεις. Αλλά ο Χριστός λέει εγώ την δική μου ειρήνη σας δίνω. Γι' αυτό και ο αγιασμός του χρόνου γίνεται δια της ειρήνης και της μετανοίας που είναι δώρα του Θεού, του Χριστού μας. Ένα τελευταίο, αλλά και ίσως το σπουδαιότερο αδελφοί, επειδή είναι και καταληκτικό για τον παρόντα χρόνο της ζωής, σημείο στη σειρά των πνευματικών και θεαρέστων ετοιμάτων της Εκκλησίας μας, μας συγκλονίζει, αναφερόμενο στα έσχατα του δικού μας χρόνου ζωής. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα, ανεπέσχεντα, ειρηνικά και καλήν απολογία την επ' του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα. Παράσχω Κύριε. Οι πόνοι τελειώνουν προς το τέλος της ζωής, προς τον θάνατο. Γι' αυτό ζητούμε ανώδυνα πλέον να είναι. Οι οδύνες, όσο οριμάζει ο άνθρωπος εν Χριστώ, να είναι λίγες. Η συγχώρηση έχει εξαλείψει τα παλιά. Η συγχώρηση του Θεού γι' αυτό και η γεύση αυτή να δημιουργεί μια ειρηνική κατάσταση στην ψυχή χωρίς ισχύνη. Γι' αυτό να είναι τα τέλη μας ανεπέσχυντα. Και φυσικά να βασιλεύει η ειρήνη του Χριστού στην ψυχή του ανθρώπου. Ο ιερός ναός, ο τάφος του Χριστού δηλαδή, γίνεται για τον Ορθόδοξο πιστό όντως μνήμα Χριστού. Αφού τα πάντα εκεί τον ανάβουν στον Δεσπότη των όρων, ο οποίος παρήγγειλε για τη σωτηρία μας να τελούμε τα φρικτά μυστήρια εις την αυτού ανάμνηση. Όχι απλή διανοητική ή συναισθηματική ενθύμηση βέβαια, αλλά κοινωνία μαζί του για τη συμμετοχή μας στο Σταυρό και την έγερσή του. Και έτσι μπορεί πάντα, ιδίως όμως κατά την Θεία Λειτουργία, να δέχεται η ψυχή την χάρη της Αναστάσεως του Χριστού, την ζωή Του, κατά την αψευδή εμπειρία της Εκκλησίας μας. Και έτσι μέσα στο μνήμα, όσοι είναι μέσα στα μνήματα αυτά, στις Εκκλησίες δηλαδή, στην Θεία Λειτουργία, να δέχονται την Ανάσταση. Χριστός ανέστη μικρόν και της εν της μνήμαση ζωήν χαρίσαν. Μέσα σε όλη τη ζωή Του, στον ταπεινό αγώνα Του, σε αυτό τον ιερό χώρο του Ναού του Θεού, η ψυχή, ο Χριστός, ο Χριστιανός, ζει τον Χριστό και τον ζει μέσα σε κατανοίξεις και δάκρυα και στιγμές πνευματικές, πνευματικής δροσιάς και ουράνιας αναπαύσεως. Τότε που μέσα στη Θεία Παρηγορία και στην ευλογία της εμπειρίας της χάριτος του Αγίου Θεού μακαρίζει ταπεινά τον εαυτό του που αξιώθηκε ή και αναξίως να είναι δούλος τέτοιου δεσπότου, ελάχιστος μέτοχος της εστίας και της τραπέζης του. Και ζώντας κάτω από τον θείο γλυκασμό της θείας λατρείας, μη αισθανόμενος το βάρος του χρόνου, της φθοράς, της εν το κόσμο ζωής, νομίζει σαν να λέγει ο ίδιος μέσα στην καρδιά του τα λόγια του πρωτοκορυφαίου Πέτρου, πρωτοκορυφαίου Αποστόλου Πέτρου, «Κύριε, καλόν εστιν ημάς, όδε είναι». Όμως δεν είναι και λίγες οι περιπτώσεις μεγάλης ακελίας και πόνου, θλίψεως και πνευματικής στενοχώριας, που η αδυναμία του και οι μέρημνες με τους πειρασμούς της ζωής τον αναγκάζουν άθελά του να υπομένει και κατά τον χρόνο των ιερών συνάξεων της Εκκλησίας. Τότε που η τρικυμία της ψυχής του μοιάζει με τα ταραγμένα νερά της Γενισαρέτ, αυτά που προς στιγμήν κατεπώνησαν τον θερμό μαθητή με τις ανθρώπινες αδυναμίες και ολιγοπιστίες του, έως ότου τα άχραντα χέρια του φιλανθρώπου δεσπότου τον αναγάγουν εκ του βυθού και τον καταστήσουν αλλιέα ανθρώπων, στήλο της Εκκλησίας. Μέσα στο ναό του Θεού, ο Ορθόδοξος πιστός ζει τον σταυροαναστάσιμο αγώνα του, μέσα στην Εκκλησία. Ο ναός γίνεται γι' αυτόν η Εκκλησία. Δεν είναι άλλωστε απορίας άξιων που η ευσέβεια του λαού μας χρησιμοποιεί τον ίδιο όρο, μια κοινή λέξη και για τα δύο αυτά. Ο ιερός ναός στο σύνολό του, μαζί με την τελούμενη σε αυτόν λατρεία, φανερώνει πράγματι την Εκκλησία. Ως και χρόνος, όπου συνάγεται το σώμα του Χριστού και η νύμφη του Χριστού η Εκκλησία, είναι ο υπέρχρονος χώρος, ναός,
όπου κατοικεί νέοι και αναπαύεται ο ίδιος ο αχώρητος Θεός. Εδώ σε αυτόν τον ιερό ναό ο πιστός περνά όλη του τη ζωή. Καθαγιάζει τον χρόνο του ο Άγιος Θεός. Ο ναός γίνεται για αυτόν η ίδια η ζωή του. Εδώ Κύριος αγωνίζεται να συναντά τον Θεό, τον Θεό του, να συνομιλεί μαζί του, να τον συναναστρέφεται και να συναναστρέφεται κι όλους τους εν πνεύματι οικείους του. Οι πολύ ωραίες ακολουθίες μέσα σε αυτόν ουσιαστικά αλλά και χρονικά ακόμη αποτελούν την κυριότερη εργασία του. Κάθε Κυριακή, κάθε εορτή, κάθε εσπερινό, κάθε όρθρο σε όλες τις ακολουθίες τις οποίες μετέχει. Στο ναό του Θεού ο αγωνιστής πιστός αναπνέει, ως φρένεται, αγγίζει, ακούει, βλέπει, γεύεται τον Κύριο. Χαίρεται με τη συντροφιά των Αγίων, των Αγίων Λειψάνων, των Αγίων Εικόνων τους, αλλά και την προσευχή. Πανηγυρίζει μαζί τους μυστικά την υπέρβαση του θανάτου, που συντελείται οντολογικά μέσα στην αχριστό ζωή και την Θεία Λειτουργία. Γεύεται την ουράνια γεύση των αχράντων μυστηρίων και μεθύει με την καταθεώνια που τον γλυκαίνει ως τα κατάβαθα της ψυχής του. Άπτεται και αγγίζει τον άψαστο Θεό με προσωπικό, εμπειρικό, ταπεινό αλλά και απλανή τρόπο. Και ο ιερός ναός, αφού γίνει μέσα στον αγώνα του Φάτνη και Ιορδάνης και Γετσιμανή και Πρετόριο και Γολγοθάς, γίνεται μετά και Κανά και Θαβόρ και Υπερών και Όρος της Γαλιλαίας, όπου όντως παρηγορείται, πληροφορείται, αναπαύεται με την παρουσία του ζώντος Θεού. Παραστάσεις όλες που έχει μέσα στο ναό εναρμονίζονται σιγά σιγά με όσα ζει και αισθάνεται στον ταπεινό αγώνα του. Το στασίδιο του μεταμορφώνεται σε αυτά που βλέπει στη ζωή των Αγίων, στις εικόνες. Γίνεται βήμα πρώτου αντιδίκου του τυράννου, όπως στην ζωή των μαρτύρων, σιωπηλά ομολογώντας Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο. Γίνεται φυλακή, δεσμοτήριο δια Χριστόν, αρένα αλλά και τάφος αναπαύσεως μετά τον αγώνα. Γίνεται ακόμη σπήλαιο ησυχίας, όπως τους ασκητές ουσίους ή διακόνημα αγάπης, προσφερόμενος δια της προσευχής πρώτιστα προς πάντα άνθρωπον. Γίνεται και θρόνος υψηλός, καθέδρα κηρύγματος των Αγίων Ιεραρχών, από όπου κηρύττει την εχριστό αφάνεια, την υψοποιώς μίκρυνση και νέκρωση. Και χαίρεται έτσι, ευλογώντας και αγιάζοντας και βαπτίζοντας εν Χριστώ όλο τον χρόνο της ζωής του, ταπεινός ορθόδοξος πιστός, αφού στην Θεία Λατρεία στο ναό περικλείεται, συγκεφαλαιώνεται, επικεντρώνεται όλη η ζωή του, οι κλήσεις του, οι στόχοι, ο σκοπός της ζωής του, οι ωραίοι κατά Θεόν αγώνες και αγωνίες του, οι άγιες εικόνες, η ζωή των Αγίων, αυτών που με χάρη κινούνται ακόμη ανάμεσα στο εκκλησίασμα, στον τρισδιάστατο χώρο ή αυτών που λάμπουν και φωτίζουν πάνω στις τοιχογραφίες του ναού, τον αναπάγων, τον πληγόρο. Και όταν βλέπεις τις τοιχογραφίες, τις Άγιες Μορφές τόσων αγιασμένων ψυχών που έχουν διέλθει χρόνια αγώνος με την ίδια πίστη και σε παρόμοιες πολλές φορές συνθήκες με αυτόν, συνθήκες ζωής, ηλικίας, τρόπου ζωής και μάλιστα να έχουν αγιαστεί και αυτοί με την ίδια λειτουργική εμπειρία, την ίδια Θεία Λατρεία, της κοινής μάνας μας όλων των Ορθοδόξων, τις εκκλησίες μας, τότε πράγματι μια αληθινή ελπίδα του γεμίζει τα σωθικά. Ελπίζει, αφού πιστεύει και βάσιμα πλέον προσδοκά ότι το ίδιο πνεύμα θα ζωοποιήσει και αυτόν και εμάς, όπως σε ζωογόνησε και εκείνος. Αυτή η χαρά και ελπίδα αναδίδεται τελικά μέσα και σε εμάς τους ταπεινούς, όταν μέσα στον Ιερό Ναό της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας μετέχουμε στην Αγία Σύναξη των ψυχών, που λατρεύουν Θεόν ζώντα και που αναφέρουν όλο τον χρόνο της ζωής τους Χριστό το Θεό ημών. Αυτό που σαν τις ταπεινές και άγιες ψυχές του Σημεών του Θεοδόχου και της Άννης της Προφήτητος παραμένουν λειτουργούμενοι και προσδεχόμενοι παράκληση και λύτρωση του Ισραήλ. Η βεβαία ελπίδα ότι θα μας αναλάβει η αγάπη του Πατέρα και θα μας συγχωρήσει μέσα στην Αγία αιώνιο και άφθαρτο Εκκλησία του, όταν συν Θεό θα έχουμε τότε κλειστά τα μάτια μας, κάτω από τα ιερά βλέμματα των Αγίων τοιχογραφιών, πάλι μέσα στον Ιερό Ναό, στην τελευταία επιγής ακολουθία μας.
τότε που το φως των κεριών, των περιλυπωμένων αδελφών, κατά την εξόδιο ακολουθία μας, θα φέγγει ελπιδοφόρο, παρήγορο, μαζί με τα φωτοστέφανα στα πρόσωπα των εικόνων. Γι' αυτό κάθε στιγμή, στη Θεία Λατρεία της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, όπως και κάθε Ορθόδοξος Ναός, μας θυμίζει και τον καιρόν της εξόδου μας, εκ του ματέωτου του κόσμου. Αυτόν που η απάτη και το ψέμα πασχίζουν να μας πείσουν να ξεχάσουμε, τον θάνατο, το τελευταίο σημείο του χρόνου μας, το αποκορύφωμά του, την μεγάλη και μοναδική αυτήν ώρα της ζωής μας, τον θάνατο που μπορεί να γίνει απαρχή νέου χρόνου, αιωνίου, αγίου, ζωή ατελεύτητος με τη χάρη του Αναστάντος Κυρίου Ιησού. Νομίζω ότι εκφράζω όλους σας, απευθύνοντας τις ευχαριστίες μας στον Πατέρα Φιλόθεο για την, θα έλεγα, καταληκτική καταρχάς ομιλία του. Και λέω καταληκτική όχι με την έννοια την εξωτερική, τη συναισθηματική, γιατί ακριβώς αυτά τα οποία μας είπε προκαλούν την εσωτερική κατάνοιξη του ανθρώπου που οδηγείται σε αυτό το οποίο τόνισε επανειλημμένος, στη μετάνοια, που η μετάνοια είναι η συνεχής προσπάθεια του ανθρώπου να βρίσκεται μέσα στην αγάπη και το έλεος του Θεού. Όλα όσα κάνουμε μέσα στην Εκκλησία, αυτά χαρακτηρίζουν τη μετάνοια, γιατί όλα μας οδηγούν προς αυτή την κατεύθυνση που είναι να βρισκόμαστε σε συνεχή κοινωνία με την ευλογία και την χάρη του Θεού που αναπαύει εσωτερικά τον άνθρωπο και τον βοηθά στη ζωή του. Ερωτήσεις? Ορίστε λίγο. Παρακαλώ να είναι σύντομες οι τοποθετήσεις μας για να, αν υπάρχουν και περισσότερες, να ακουστούν. Θέλω να ρωτήσω πάνω στη λόγια, σχετικά με το θέμα του χρόνου. Πολλές φορές εμείς αναβάλλουμε, λέμε έχουμε καιρό. Όμως δεν ξέρουμε ότι θα φύγουμε από αυτόν τον κόσμο, και ειδικά το θέμα της μετάνοιας. Μήπως είναι επικίνδυνο αυτόν τον έχουμε καιρό? Είναι αυτονόητο βέβαια, το ξέρετε κι εσείς όπως το θέσατε. Η αναβολή δεν είναι δείγμα μετανοίας και δεν είναι και δείγμα ψυχής που αγαπά τον Θεό. Γιατί η μετάνοια μας, μας ανεβάζει από μισθωτούς σε υιούς. Και κανείς όταν κοινωνεί με τον Θεό δια της μετανοίας, ενώ στην αρχή ζητά την συγχώρηση των αμαρτιών της, των αμαρτιών του, σιγά σιγά ανάγεται από δούλος σε τέκνο Θεού και σιγά σιγά γίνεται αυτό που είπε ο πατήρ Παΐσιος στην ιστοριούλα που ανέφερα. Πονάει γιατί πόνεσε τον Χριστό. Και ένας ο οποίος αναβάλει τη μετάνοιά του δεν έχει αυτή την αίσθηση, δεν λυπάται γιατί λυπεί τον Χριστό. Χάνεται η αγαπητική αυτή σχέση με τον Θεό. Και φυσικά κινδυνεύει. Όταν ζει χωρίς μετάνοια, χωρίς αγάπη, αρχίζει και εκπίπτει του νοήματός της η ζωή. Και είναι επικίνδυνο φυσικά να μας πάρει, να μας προλάβει ο θάνατος και χωρίς να είναι τα ανεπαίσθητα, ανώδυνα, ειρηνικά τα τέλη μας. Γι' αυτό μέσα στη Θεία Λατρεία κάνουμε συνεχώς ανανέωση αυτής της εν Χριστώ εμπειρίας μας και του αγώνος του πνευματικού, ώστε να πορευόμαστε με τη μνήμη του θανάτου, μια και το ανέφερε ο αδερφός, ωραία, να έχουμε τη μνήμη του θανάτου, ή δυνατόν κάθε μέρα.
να λέμε να ετοιμαζόμαστε σαν να είναι η τελευταία μέρα της ζωής μας. Όπως και οι ιερείς λειτουργούμε, μήπως και είναι η τελευταία Θεία Λειτουργία αυτή που τελούμε επί γης. Και με τι αίσθηση θα λειτουργούμε, θα κοινωνούμε, θα προσευχόμαστε όταν αισθανόμαστε ότι είναι η τελευταία μέρα μας. Όχι μόνο δεν θα αναβάλουμε, αλλά θα είμαστε ακόμη περισσότερο κατανελιγμένοι και συντετριμμένοι. Γνωρίζοντας ότι το βράδυ ίσως και μέχρι την άλλη μέρα θα κλείσουν τα μάτια μας ίσως για τον παρόντα αιώνα. Έχεις και εσύ απορίες, Κυπριανή? Ακούγοντας την τόσο όμορφη τοποθέτησή σας, Πατέρα Θεοδόθε, για το θέμα της λατρείας, όλοι πιστεύω έχουμε αγαπήσει τη λατρεία μέσα από τα λόγια σας. Το ζητούμενο που προκύπτει είναι το εξής. Εμείς για τον κόσμο, τουλάχιστον τις καθημερινές, πώς θα μπορέσουμε να προσεγγίσουμε αυτό το λειτουργικό πλούτο, που τελικά είναι το κέντρο της ζωής του χριστιανού, δεδομένου παραδείγματος χάρη ότι το χειμώνα, ας πούμε, στο περινός είναι στις 4 η ώρα. Κάποιος τελειώνει το διάστημα στις 5.30. Άρα πώς θα συμμετάσχει σε ένα σπρίμα. Και το ουσιαστικό ερώτημα που προκύπτει, μήπως τελικά πρέπει να κάνουμε μια αυτοκριτική, ούτως ώστε να βρούμε τέτοιες φόρμουλες, ώστε να μπορούν για τον κόσμο διαβιούν τις χριστιανοί να συμμετέχουν όσο γίνεται περισσότερο στις ακολουθίες. Μάλιστα. Πολύ ωραία ερώτηση. Να πω εκ προημιών ότι η ψυχή που αγαπάει βρίσκει τρόπους να αναπληρώνει τα κενά και την έλλειψη χρόνου που δημιουργείται και στις σύγχρονες απάνθρωπες συνθήκες ζωής που δημιούργησαν οι άνθρωποι εκτός Εκκλησίας και συμπαρασύρονται και οι άνθρωποι της Εκκλησίας σε αυτούς τους ρυθμούς. Ζείτε σε αυτές τις πόλεις, σε αυτούς τους ρυθμούς. Έχετε δίκιο. Η ψυχή όμως που λαχταρά το Θεό, που έχει γευθεί κάτι, βρίσκει υποκατάστατα χρόνο για να εκφράσει αυτή τη λατρεία της προς το Θεό. Βέβαια, και πρέπει να βοηθείτε κιόλας. Και οι σεβαστοί πατέρες γνωρίζουν τρόπους. Γι' αυτό και σε καλές ενορίες που υπάρχει πόθος και από τον πατέρα της ενορίας, αλλά και από τους αδελφούς, δημιουργούνται και τα λέγαμε σύγχρονες καταστάσεις χρόνου για τη λατρεία. Ξέρω, έχω υπόψη μου τέλος πάνω στην Ελλάδα που σε ωραίες ενορίες γίνονται σύντομες αγρυπνιούλες. Και εδώ φαντάζομαι θα γίνονται, βέβαια. Για τους εργαζόμενους που δεν μπορούν να συμμετάσχουν σε έναν ωραίο εσπερινό ή να κοινωνήσουν, ας πούμε, κοντά στα μεσάνυχτα, εκεί γύρω από τα μεσάνυχτα ή αμέσως, μάλλον μετά αμέσως τα μεσάνυχτα, όταν έχουν δυνατότητα να γίνει αυτό. Και άλλες τέτοιες περιπτώσεις που από πόθο για τον Χριστό συνεννόμαστε μαζί με τον ιερέα και συναποφασίζουμε, βοηθώντας τον και τον ιερέα. Αλλά να σας πω, αδελφοί μου, ότι χρειάζεται και από το υστέρημά μας να δίνουμε τον Χριστό. Και αυτό μετράει πάρα πολύ. Ιδίως αυτό. Όπως η Χήρα από το υστέρημά της έδωσε το ανώτερο, πολύ ανώτερο από ό,τι δίναν οι άλλοι, με πολλά χρήματα, και αυτός που θα δώσει λίγο από τον χρόνο, λίγο από τον κόπο που δεν έχει κουράγιο πλέον να κάνει, ο Θεός θα τον ανταμείψει πολύ. Θα του δώσει έξτρα δυνάμεις. Γι' αυτό στην Εκκλησία εμείς, όταν αγαπούν οι χριστιανοί το Θεό, κάνουν τρέλες. Για τον κόσμο θεωρούνται τρέλες αυτές, ανήκουστες τρέλες. Άλλος πιάνει τα βουνά, άλλος τρέχει από εδώ, τρέχει από εκεί, πάει νύχτα, δεν κοιμάται. Μα δεν κοιμάστε, εσείς που έχετε
Είστε κατακουρασμένοι και τρέχετε σε αγρυπνία. Ναι. Μα ξέρω εγώ, είσαι διαλυμένος και νηστεύεις. Ναι. Δεν έχεις χρόνο τώρα και κάθεσαι και προσεύχεσαι. Ναι, γιατί έτσι σπάζει η αλυσίδα της κοσμικής ζωής. Σπάζουν τα δεσμά και μετά σου δίνει χάρη πολύ ο Θεός αυτό το λίγο, γι' αυτό το λίγο που κάνεις. Κατανοητά είναι αυτά όλα που λέτε και είναι δικαιολογίες, αλλά αν μείνουμε με τις δικαιολογίες και με το άλοθη το ότι γι' αυτό δεν μπορώ να εκκλησιαστώ, πού οδηγούμαστε. Πρέπει να πάσει η θυσία να βρούμε διεξόδους. Σε συνεννόηση με τους Αγίους Πατέρες σας, με τον Επίσκοπο, με τους ιερείς σας, κάτι πρέπει να γίνει. Θα κάνουμε, γι' αυτό και γίνονται και μετά, ξέρω εγώ, χαιρετισμοί και αργότερα, Θεοφιλέστατε, και ξέρω εγώ, δεύτερη λειτουργία ενδεχομένως, αλλά να υπάρχει αυτή η αγωνία μέσα μου. Τι γίνεται, η μάνα, η μικρομάνα που έχει μικρά παιδιά, φυσικά και δεν μπορεί να πάει από τον όρθρο στη Θεία Λειτουργία, δεν μπορεί να, στην ακολουθία της Κυριακής. Αν όμως αναπαύεται μέσα της και λέω, α, εντάξει, εγώ έχω άλλωθη, έχω παιδί κάποιων μηνών, μωρό, δεν γίνεται να πάω. Αυτή χάνει. Αν όμως πονάει που δεν μπορεί να πάει από την αρχή, τότε ο Θεός της δίνει διπλάσια τη χάρη του. Και κάθεται την ώρα που, επειδή δεν μπορεί να πάει, κάθεται στο σπίτι, στον όρθο και ακούει τον όρθο από την τηλεόραση, από το ραδιόφωνο, είναι και η μοναδική ώρα που αξίζει να βλέπει κανείς τηλεόραση. Και παίρνει χάρη από το Θεό σαν να είναι στην Θεία Λειτουργία, σαν να είναι στην Εκκλησία. Αν όμως κάθεται και λέει, εγώ έχω άλωθη. Δεν είναι αυτό της ίδιων αγάπης. Το ίδιο και από τον καθένα μας. Και ψάχνει τρόπο και να βρει υποκατάστατα και να τρέξει και να προσευχηθεί μόνη της, να ζήσει μόνη της η ψυχή. Κάτι από τη λατρεία του Θεού. Είναι ένα πρόβλημα. Συμφωνώ απόλυτα. Αλλά έτσι με φόβο Θεού, με πόθο, με μετάνοια και με την υπακοή στους σεβαστούς πατέρες σας, νομίζω θα βρεθεί λύση και θα βρίσκεται λύση. Συγχωρέστε που δεν μπορώ περισσότερο να πω, γι' αυτό το κατανοώ την ωραία αγωνία σας και πρέπει, αλλά το πρωταρχικό, δεν γίνεται να μην πιούμε νερό, το ίδιο το ζώο. Μακριά είναι, μακριά, ξεμακριά δεν γίνεται, πρέπει να πάμε να το πιούμε. Αλλιώς θα πεθάνουμε από την τύψα. Αφυθάτωση θα πάθουμε. Το ίδιο το ζώο του Χριστού. Λοιπόν, την πέρασε η ώρα, για να κλείσουμε εδώ, επιτρέψτε μου πολύ σύντομα δύο-τρεις σκέψεις για να γίνει έτσι και να κλείσει. Το πρώτο το οποίο είπε ο πατήρ Φιλόθεος είναι ότι στον κόσμο θα συναντήσουμε προβλήματα και δυσκολίες. Εξάλλου αυτό μας το είπε και ο Κύριος. Εν τον κόσμο θλίψη έξερε. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Και δεν εξαιρείται κανένας. Σημασία έχει αυτή τη θλίψη κανείς πού θα την περάσει. Μέσα στην ατμόσφαιρα της χάριτος του Θεού ή έξω από αυτή. Αν είναι έξω από αυτή θα του μείνει θλίψης. Αν είναι μέσα στην ατμόσφαιρα της χάριτος του Θεού που λαμβάνεται από την λατρευτική ζωή θα αρσείται, λέει ο Χριστός. Εγώ να νίκη κατά τον κόσμο. Το δεύτερο. Υπάρχει μία φράση μέσα στην λατρευτική ζωή της Εκκλησίας που λέει ακριβώς πως εξαδειάζεται ο χρόνος της ζωής μας. Λέει, αγαπήσω σε Κύριε ισχύς μου, Κύριος καταφυγή μου, στερέωμά μου και ρίστης μου. Άρα λοιπόν η λατρευτική ζωή με βάση αυτά που μας είπε ο πατήρ Φιλόθεος είναι να βιώσει κανείς αυτή την αγάπη με τον Θεό. Αυτή την αγαπητική σχέση. Η οποία αγαπητική σχέση δίνει δύναμη, ενισχύει, παρηγορεί και βοηθά τον άνθρωπο μέσα στη ζωή του
για να φτάσει σε αυτό το προηγουμένο τέρμα το οποίο μας ανέφερε στο τέλος. Πριν από το τελευταίο, επειδή τόνισε πάρα πολύ και μου έκανε εντύπωση αυτό που το τόνισε, ότι τα εξωτερικά στοιχεία μέσα στη λατρεία είναι χρήσιμα, είναι απαραίτητα, αλλά το τόνισε και το είπε επανειλημμένος ο πατήρ Φιλόθεος, ότι είναι βοηθήματα. Μας βοηθούν, είπε, μας βοηθούν. Το είπε 3-4 φορές. Και αυτό με κέντρισε λίγο. Ξέρετε γιατί? Πολλές φορές παρατηρούμε κάποιους χριστιανούς να λένε, ξέρεις, εγώ θα πάω στην τάδε εκκλησία, γιατί εκεί με αναπαύει το περιβάλλον, ο χώρος κλπ. Αλίμονο, εάν μας αναπαύει μόνο ο χώρος και δεν μας αναπαύει η χάρη του Θεού. Αλίμονο, αν μας αναπαύουν τα βοηθήματα και δεν μας αναπαύει αυτό το οποίο ζούμε και βιώνουμε μέσα στη λατρεία. Αλίμονο να μείνουμε στα εξωτερικά και δεν πάμε στα ουσιαστικά. Καλά είναι και χρειάζονται. Δημιουργούν αυτή την κατάνοιξη, η οποία όμως πρέπει να οδηγεί σε μια άλλη πνευματικότερη κατάνοιξη, που είναι αυτό το δόσιμο εις το έλεος και στη χάρη του Θεού. Και τελειώνω. Υπάρχει κάτι πολύ ωραίο εκεί στην προς Εβραίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, που είναι πολύ συγκρονιστικό και ελπιδοφόρο. Παρουσιάζει τον Χριστό να κάθεται στον θρόνο του. Ξέρετε πώς αποκαλεί τον θρόνο αυτό? Εκεί ο Απόστολος Παύλος. Θρόνος της χάριτος. Έτσι τον αποκαλεί. Δεν ξέρω αν το θυμάστε το χωρίο αυτό. Έτσι λέει, τον αποκαλεί θρόνο της χάριτος. Και λέει, προσέρχεστε προς τον θρόνο της χάριτος. Συνεχώς, αυτός ο θρόνος είναι Αγία Τράπεζα. Είναι η λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Και γιατί, λέει, πρέπει να προσερχόμαστε συνεχώς στον θρόνο της χάριτος? Για να έχουμε, λέει, τον Θεό εις εύκαιρον βοήθεια.